Καλησπέρα, ονομάζομαι Αργύρης Κούλιας, είμαι ο νόμος υπουργός της οργάνωσης νέων SystemNG. Ουσιαστικά είμαστε σήμερα εδώ πέρα στα πλαίσια του προγράμματος Healthy Town, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην δράση European Solidarity Core High Risk Areas. Φιλοξενούμε στην Κομοτηνή από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 60 εθελοντές από την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Τινησία και το Βέλγιο και την Ελλάδα φυσικά, και συνεργασία με πολλές οργανώσεις της Κομοτηνής. Κάνουμε διάφορες θελοντικές δράσεις, οι οποίες κυρίως υποστηρίζουν έναν ενεργό τρόπο ζωής και έναν υγιεινό τρόπο ζωής προς νέους, αλλά και τον γενικό πληθυσμό. Συγκεκριμένα συνεργαζόμαστε και με την οργάνωση Αξίζω, έτσι έχουμε μαζί μας την Έλενα. Έλενα, θα κάνω και δημοσιογράφο. Η οποία υποστηρίζει τις δράσεις των εθελοντών στην δομή, στο Σύλλογο Μέρημνας. Γεια σας, είμαι η Έλενα Μπόμπολα, είμαι ψυχολόγος στο Σύλλογο Μέρημνας ΑΜΕΑ Άγιοι Θεόδωροι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ βοηθητικά. Έχουν ενταχθεί πλήρως σε όλα τα εξατομικευμένα προγράμματα που παρακολουθούν στο Σύλλογο. Αυτή την περίοδο ακολουθούμε το πρόγραμμα της θάλασσας, όπου οι εθελοντές πηγαίνουν καθημερινά εκεί πέρα και εντάσσονται μέσα σε ομάδες με ωφελούμενους αλλά και με εκπαιδευτικούς. Βοηθούν σε αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται μέσα στη θάλασσα. Βοηθούν στη σύντηση και στην αυτόνομη διαβίωση έξω από τη θάλασσα στα παιδιά. Και γενικότερα συνδράμουν στο μέγιστο βαθμό όσο μπορούν. Ήθελα να προσθέσω ότι ιδιαίτερα για αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τρία μέλη των Αγίων Θεοδόρων Αξίζω συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έχουμε δηλαδή τρία παιδιά εθελοντές, οι οποίοι είναι μέλη του Αξίζω και συμμετέχουν, και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά στα πλαίσια του ESE σε όλη την Ευρώπη. Άτομα τα οποία. Άτομα με νοητική αναπηρία να μπορούν να κοινωνικοποιούνται, να έχουν μια θέση στην κοινωνία, να είναι ισότιμα, να μπορούν και αυτά να ανταλλάξουν απόψεις, να αποκτήσουν δεσμούς φιλίας μαζί με άλλα άτομα, μαζί με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αλληλεπίδραση, γιατί τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, αναζωοποιρώνει το ηθικό τους και τους κάνει να είναι ακόμα περισσότερο αυτόνομα και να νιώθουν και αυτά ότι είναι εισάξιμα με όλους τους υπολείπους. Εγώ είμαι ο Κώστας Βλουχρήστος, είμαι υπεύθυνος των πωλήσεων εδώ στην Αξίζω ΙΚΕ. Σήμερα είχαμε την τιμή να κάνουμε μια δραστηριότητα, να παρουσιάσουμε το εργαστήριό μας, να δείξουμε διάφορα εκπαιδευτικά βίντεο και συγχρόνως ότι τα παιδιά που έχουν έρθει από τις χώρες της Λιθουανίας, του Βελγίου, να μπουν στην κουζίνα μας, να φτιάξουν διάφορα με τα προϊόντα μας τα ζυμαρικά διάφορα πιάτα, cheesecake φτιάξαμε, και μετά τα δικά μας τα παιδιά να τα σερβίρουν και να τα δοκιμάσουν. Δοκίμασαν τοπική μπύρα τη Βεργίνα, τα δικά μας τα ζυμαρικά και όλοι πέρασαν φανταστικά σήμερα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τα άτομα που ήρθαν από τη Λιθουανία. Μου είπαν για μια παρόμοια δραστηριότητα που γίνεται εκεί στη χώρα της Λιθουανίας, σχετικά με ένα εστιατόριο το οποίο εργάζονται και εκεί άτομα με νοητική αναπηρία, σε ένα χώρο ο οποίος είναι καθολική εκκλησία, το οποίο φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ευελπιστούμε να γνωριστούμε καλύτερα για να μήπως ξεκινήσουμε κάποια συνεργασία. Ίσως σε επόμενο βήμα ένα έτσι ωραίο εστιατόριο για τα ζυμαρικά σας. Γιατί όχι.